Σε όλα τα 7ετή προγράμματα και τις αναθεωρήσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής πάντα υπήρχε ένας στόχος ανεξάρτητα των αντιθέσεων και διαφορετικών συμφερόντων και αυτός ήταν η οικονομική μεγέθυνση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή η δημιουργία καπιταλιστικών αγροτοκτηνοτροφικών μονάδων που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής, θα είναι ανταγωνιστικές με άλλους ΗΠΑ, Ιαπωνία κλπ. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει συγκέντρωση γης παραγωγής και εμπορίας και ταυτόχρονα καταστροφή μικρομεσαίων μονάδων. Και αυτό συντελείται και συντελείται θα έλεγα και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Δεν είναι μόνο στον αγροτικό τομέα η συγκέντρωση. Βεβαίως στην αγροτική οικονομία ο στόχος αυτός έχει και εργαλεία, έχει και όρους, έχει και προϋποθέσεις για να χορηγούνται οι επιδοτήσεις. Ας πούμε το καινούριο, ποιο είναι οι περιβαλλοντικοί όροι, τους περιβαλλοντικούς όρους, πιο πολλοί μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν οι μεγάλοι, γιατί έχουν μεγάλες εκτάσεις. Και μπορούν και το 5% των εκτάσεων να το αφήσουν και ακαλλιέργητο για βιοποικιλότητα κλπ. Εξάλλου και τα ίδια τα στοιχεία τι λένε, ότι το 80% των επιδοτήσεων συγκεντρώνεται στο 20% των αγροτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι λογικό αφού επιδοτείται η έκταση, δηλαδή ο μεγάλο ιδιοκτήτης που έχει πολλά στρέμματα θα πάρει και περισσότερες επιδοτήσεις. Βεβαίως αυτό στην Ελλάδα είναι αντιστοιχεί το 68% των επιδοτήσεων το παίρνουν το 20% των αγροτών. Τώρα, το ερώτημα που μπαίνει είναι οι επιδοτήσεις συμβάλλουν στο εισόδημα? Ναι, συμβάλλουν, βεβαίως, το αυξάνουν ή το διαμορφώνουν. Ας πούμε, οι άμεσες ενισχύσεις από τα στοιχεία που υπάρχουν αποτελούν το 46% του μέσου αγροτικού εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό ξεπερνάει το 50%. Βέβαια, υπάρχουν και οι ορισμοί ποιος είναι αγρότης, δηλαδή ενεργός αγρότης και αυτό βοηθάει στο πώς να μοιραστούν σε κάθε κράτος μέλος και οι επιδοτήσεις. Ας πούμε με την αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά το 2020 προωθούνται ορισμένες αλλαγές στον ορισμό του αγρότη δικαιούχου άμεσων ενισχύσεων, ο οποίος θα καθορίζεται από το κάθε κράτος μέλος. Χωριστά, με βάση το στρατηγικό σχέδιο, που αυτό θα καταρτίζει για την προώθηση των στρατηγικών στοχεύσεων της ΚΑΠ και με κριτήριο τη σημασία της αγροτικής δραστηριότητας σε σχέση βεβαίως με τη συνολική οικονομική δραστηριότητα του κάθε αγρότη. Εγώ το ερώτημα που έχω είναι αν η κυβέρνηση σκοπεύει να αλλάξει τον ορισμό του ενεργού αγρότη. Τώρα, το ότι υπάρχει εισοδηματική ενίσχυση, αυτό συμβάλλει, αν θέλετε, και σε κάποια ανθεκτικότητα που εμφανίζεται ακόμα και δεν έχει πάρει τόσο μαζικό χαρακτήρα η εκτόπιση των μικρομεσαίων και ακόμα έχουμε ένα ποσοστό σημαντικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν έχει ανατραπεί πλήρως η εκτόπιση της μικρής και μεσαίας παραγωγής από τη μεγάλη, αλλά επιτείνεται αυτό το μαρτύριο της σταγόνας που υφίστανται οι μικρομεσαίοι προσπαθώντας να επιβιώσουν. Ο μικρομεσαίος αγρότης όλο και περισσότερο βέβαια καταφεύγει στην ανάγκη να πουλάει την εργατική του δύναμη είτε να παραμένει ενεργός αγρότης μετά τη συνταξιοδότησή του για να συμπληρώνει αυτά τα ψίχουλα της αγροτικής σύνταξης. Γιατί κανείς πρέπει να τα βλέπει συνολικά. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν έχει καταληχτεί το τι θα δοθεί στον αγροτικό τομέα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και το 2013 υπήρχαν αντιρρήσεις και αντιστάσεις από τις βόρειες χώρες που δεν έχουν ουσιαστικά γεωργικό τομέα. Δεν θέλουν τις αγροτικές επιδοτήσεις και θέλουν τη δραστική μείωσή τους αφού δεν έχουν να λαμβάνουν. Επίσης η Γαλλία
Πάντα διεκδικούσε, πίεζε για τη μη μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων και την προηγούμενη φορά και τώρα από ό,τι φαίνεται το κάνει πολύ έντονα. Μειώσεις υπήρξαν όπως μας τις είπε ο κύριος Υπουργός, όμως όχι για τους Γάλλους. Γιατί υπήρξε γαλλογερμανική συμφωνία, εξασφάλισε ότι θα παίρνει τα ίδια και αν θέλετε αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ούτε ισοτιμία ούτε ισονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο θα έλεγα ότι και η Ελλάδα δεν είναι από τους πιο ρηγμένους διαχρονικά, γιατί το μέσο επίπεδο της τιμής των δικαιωμάτων το 2015 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 25,6 ευρώ ανά στρέμμα, στην Ελλάδα ξεπερνούσε τα 50 ευρώ ανά στρέμμα. Βεβαίως ρηγμένες είναι οι λεγόμενες αυτές νέες χώρες, Σλοβακία, Πολωνία, Λετωνία, Εσθονία, Λιθουανία, που παίρνουν χαμηλότερη στήριξη ανά στρέμμα. Η δικαιολογία βέβαια ήταν ότι είχαν χαμηλότερο κόστος παραγωγής και ειδικά μικρότερη αμοιβή στην εργασία. Το ερώτημα βέβαια που μπαίνει είναι οι άμεσες ενισχύσεις θα αποκόψουν την επιδείνωση των όρων ζωής της μικρομεσαίας αγροτιάς. Εμείς λέμε δεν πρόκειται, γιατί υπάρχουν και τα εθνικά μέτρα. Επιβάρηση με χρέη, φορολογία, χειροτέρευση όρων συντήρησης του ζωικού κεφαλαίου, των καλλιεργητικών φροντίδων. Και βεβαίως θα συμφωνήσουμε ότι ο διατροφικός τομέας είναι πολύ σημαντικός, είναι στρατηγικός τομέας, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να έχει εξάρτηση σε τρόφιμα. Όμως τι θέλει, αυτά τα προϊόντα να παράγονται από μεγάλους, γιατί τους εξασφαλίζουν κέρδος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να στερηθεί τα τρόφιμα, μπορεί να στερηθεί άλλα πράγματα, αλλά όχι το τρόφιμο. Ούτε η μεταποίηση την πρώτη ύλη της, που θέλει πάντα να είναι φτηνότερο. Αυτό λοιπόν υλοποιεί και κάνει και η σημερινή κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη. Βεβαίως δεν περνάει απαρατήρητο, κύριε Βορύδη, ότι στις επιτροπές που έχετε συγκροτήσει για την ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού για την ΚΑΠ 2021-2027 σε όλες, και στο περιβάλλον και κλιματική αλλαγή και στην τοπική ανάπτυξη, πρώτο και καλύτερο έχετε το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Πολύ προκλητικό να τον βάζετε και πρώτο. Αναμφίβολα λοιπόν, εντάξει αυτά πιστεύετε, εντάξει και τα κάνετε, δεν είναι, αλλά λέω και αγροτικός τομέας είναι ρε παιδί μου. Λοιπόν, αναμφίβολα η μεγάλη ιδιοκτησία έχει πλεονεκτήματα και κυρίως το χαμηλότερο κόστος παραγωγής, όμως υπάρχουν δύο είδη. Είναι η μεγάλη ιδιοκτησία που τα κέρδη τα καρπώνεται ο καπιταλιστής ιδιοκτήτης και βέβαια καταστρέφει, ξεκληρίζει ταυτόχρονα μικρομεσαίους αγρότες. Και υπάρχει και η μεγάλη ιδιοκτησία που ανήκει στο σύνολο της κοινωνίας, παράγει για τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, φτηνά, καλά, ασφαλή, ποιοτικά τρόφιμα, γιατί είναι απαλλαγμένα από το καπιταλιστικό κέρδος και γι' αυτό δεν υπάρχουν και διατροφικά σκάνδαλα. Βέβαια, έτσι δεν θα υπάρχει ούτε πείνα, ούτε φτώχεια, ούτε ανεργία, γιατί θα υπάρχει κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός που θα προγραμματίζει, θα οργανώνει, θα παράγει για τις ανάγκες του ανθρώπου και όχι τις ανάγκες των κερδών των καπιταλισμών. Δηλαδή, βεβαίως θέλει άλλη εξουσία, το σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής, που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό εκμεταλλευτικό και καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων που αυτόν τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Τελειώνω εκτιμώντας ότι λίγο πάνω, λίγο κάτω θα υπάρξει συμφωνία, θα υπάρξει ένα συμβιβασμός όπως έχει γίνει και τις προηγούμενες φορές. Όμως δεν αλλάζει την ουσία της κοινής αγροτικής πολιτικής που όλοι συμφωνείτε. Ήδη υπάρχει μία παράταση στους κανονισμούς της κοινής αγροτικής πολιτικής έως το 2021, μπορεί να πάει και μια χρονιά ακόμα, για τα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Επί γερμανικής προεδρίας το επόμενο εξάμηνο δηλαδή θα είναι έτοιμη από ό,τι φαίνεται μια συμφωνία που θα ξεκληρίσει και νέο αριθμό μικρομεσαίων αγροτών
από αυτούς που έχουν απομείνει και συμπλέεται όλοι μαζί σε αυτή την πολιτική. Συνεπώς, τελειώνω. Η μόνη ελπίδα είναι ο αγώνας και πάλι για ανατροπή αυτή της πολιτικής που ξεκληρίζει. Και εμείς τη στηρίζουμε.